Ο επόμενος ο κύριος Τσεκούρας. Και πες και τον επόμενο. Πες και τον επόμενο. Επόμενος Μιχνιώτης Χάρης. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και να κλέψω λίγο από τον χρόνο. Κύριοι, περιοχές Νατούρα, προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη. ΦΟΒ, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Λειτουργούν 28 στην Ελλάδα. Προστατεύουν 95 περιοχές Νατούρα, επί συνόλου 419 του Υπουργείου. Τα στοιχεία. Πώς εξασφαλίζετε ότι εσείς οι υπόλοιπες όλες περιοχές Natura και από ποιο θεσμικό πλαίσιο και με ποιον φορέα θα προστατευτούν? Δεν λειτουργεί η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα. Δεν λειτουργεί σε κανένα επίπεδο. Τι κάνατε κύριοι τόσα χρόνια για τον Ασοπό? Έχετε περιβαλλοντική νομοθεσία. Τι κάνατε για τον Ασπρόπικο και τα υπόγεια νερά που έχουν μολυνθεί? Τι έχετε κάνει για τον Καλαμά? Τι έχετε κάνει για Αναποτάμια? Τι έχετε κάνει για τη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων? Το τελευταίο διάστημα ψάχνουμε να βρούμε επιθεωρητές να κάνουν μετρήσεις για τη λιματολάσπη που εκβάλλουν απ' έξω. Τι κάνατε για τους χιτά? Ο χιτά της περιοχής Ιωαννίνων βγάζει τα νερά στη Θεσπρωτία, υπόγεια. Προσπαθούν τώρα με βιτία να τα μεταφέρουν στο βιολογικό Ιωαννίνων και τα χρηματοδοτεί το Υπουργείο με 35 εκατομμύρια ευρώ να πάνε αγωγό, ακούσατε, από το χιτά ελληνικού στον βιολογικό Ιωαννίνων, ο οποίος βιολογικός Ιωαννίνων δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της περιοχής. Η σύμβαση είναι προκλητικά ετεροβαρής υπέρ των πετρελαϊκών εταιριών. Μιλάτε για ποσοστά κέρδους. Το 20% κύριοι, επί των κερδών, θα δοθούν στο ελληνικό δημόσιο. Ποιον κερδών? Ενός ισολογισμού που τον προκαθορίζει η εταιρεία χωρίς ελέγχους. Αυτό έχετε προβλέψει στη σύμβαση. Εάν η εταιρεία λοιπόν βγάλει ένα χαμηλό συντελεστή, χαμηλά θα είναι και αυτά που θα αποδώσει. Έχετε προβλέψει δε κι άλλα κακά μέσα. Ότι μέσα στα έξοδα προβλέπετε και τα πρόστιμα που θα τις επιβάλλετε σε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν μειώνονται ακόμα περισσότερο τα κέρδη της. Άρα μειώνονται ακόμα περισσότερο αυτά που θα αποδώσετε στο ελληνικό κράτος. Αν είναι ψέματα, προκαλώ το Υπουργείο που έχει υπογράψει τη σύμβαση να τα διαψεύσει εδώ. Η σύμβαση είναι και να καταθέσει το Προεδρείο. Τελείωσε ο χρόνος και... Δεν πειράζει. Μας είπατε ότι θα κερδίσει το κράτος και θα γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Σε ποια τιμή θα αγοράζει το βαρέλι την αύριο που θα βγάζουμε πετρέλαιο στην Ηγουμενίτσα ή στα Γιάννενα? Στην τιμή διεθνούς αγοράς που είναι και σήμερα. Αν σήμερα το βαρέλι 55 ευρώ, 55 θα το αγοράσουμε κι εμείς. Πού προβλέπετε ότι θα αγοράσουμε λιγότερο? Πού προβλέπετε ότι θα υπάρχει κέρδος για την ελληνική οικονομία από αυτά τα λεφτά? Η σύμβαση δεν προβλέπει κάτι τέτοιο κύριοι. Ο Πρίνος που τον αναφέρατε προηγουμένως είναι θαλάσσιο. Αν παρακολουθείτε και το παρακολουθείτε εσείς που είστε επιστήμονες, γιατί εγώ δεν είμαι, οικονομικά τα τελευταία χρόνια δεν αποδίδει τίποτα. Γιατί βγάζει λιγότερα από 2.500 βαρέλια που προβλέπετε και το κάνει σκόπιμο για να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό κράτος. Ο Πρίνος που είναι μέσα στη θάλασσα βγάζει μεθάνιο. Το είπαν προχθές οι ίδιοι τεχνοκράτες, τεχνολόγοι που είχαν πάει επάνω και οι οποίοι και βρέθηκαν στα Γιάννενα. Βρέθηκαν στο Δελβινακόπουλο, στο χωριό που κάνουν τώρα έρευνες, που έχει πετρέλαιο στην επιφάνεια και είπαμε μην στεναχωριάστε. Στο Δελβινακόπουλο είναι. Έχει δίπλα και ένα παραπόταμο, το ρίχνε. Το πετρέλαιο θα πάει στο Πολίτησα και από εκεί προς τα κάτω. Ό,τι βγει στον αέρα. Δεν υπάρχει προφύλαξη του ατυχήματος. Ατυχήματα γίνονται και ας μην κρυβόμαστε. Στον αέρα υπάρχουν αέρια και μιλήσατε για δρόμους για να φύγω. 500 χιλιόμετρα δρόμους. Λέτε για τα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα δεν πάνε γιατί θέλετε να αποφύγετε τους δρόμους. Πάνε γιατί υπάρχει δύσβατος περιοχής και δεν μπορείτε να τα πάτε με άλλα μέσα. Έχετε προβλέψει όμως 230 ελικοδρόμια. Έχετε προβλέψει 8 σταθμούς ανεφοδιασμού. Έχετε προβλέψει τόσα υλικά που θα εξορίξουν. Και μεταξύ σας ψεύδεστε. Είναι κάθε 20 μέτρα η γεώτρηση των 15 μέτρων με 5 κιλά εκλειπτικά. Το γράφετε στη μελέτη σας και στις ΜΠΕ. Κάθε 50 μέτρα η γεώτρηση των 60 μέτρων και 16 κιλά εκλειπτικά που είπε κάποιος άλλος κύριος. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για την ίδια ποσότητα. Μιλάμε για διαφορετικές ποσότητες. Και μην θέλετε να μιλάμε έτσι. Εγώ τουλάχιστον από το χώρο που είμαι, σαν Ομοσπονδία Καλαμάς, σαν κίνηση καθώς Καλαμάς, θα ήθελα αυτή η συζήτηση ή κάποια άλλη, κύριε Γενικέ, να γίνει στο στρογγυλό τραπέζι. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Και τότε να αποφασίσουμε τι πραγματικά θέλουμε. Όχι μετά. Όχι να τρέχετε στην Ηγουμενίτσα χθες και να σας παρακολουθώ τι λέγατε. Όχι προχθές στο Σούλη. Έπρεπε να μας τεφαντεύει νωρίτερα. Και αυτά που είπα, να τα καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω. Να τα ζυγίσουμε και να βγει το αντίστοιχο στο ζύγιο. Να μην κλαίμε εκ των υστέρων. Ευχαριστώ.